επιτυχία που σημείωσε πέρυσι ο πιλωτικός αγώνας Brevet Philippi, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανέλαβε ενεργό ρόλο στη διοργάνωση του πρώτου διεθνή ποδηλατικού γύρου με την τεχνική υποστήριξη του Συλλόγου της Καβάλας Κυκλοτρών. Η δράση διοργανώνεται στα γαλλικά πρότυπα ανάπτυξης του ποδηλατικού τουρισμού στο πλαίσιο της Brevet Greece, αναφέρει το δελτίο τύπου της επιστημονικής ομάδας Ψώμεθα εις Φιλίππους που είχε την ιδέα διεξαγωγής του αγώνα. Να πω, είναι αθλητική αλλά και τουριστική, είναι αφιερωμένη στη μάχη των Φιλίππων και γι' αυτό οι θεματικές που αναπτύξαμε εμπεριέχουν όλα τα παραπάνω. Ξεκινώντας από την Παρασκευή, 19 Δεκάτου, έχουμε τη τουριστική ξενάγηση για την αναγνώριση της Καβάλας από τους αθλητές, αλλά και όχι μόνο. Το Σάββατο, που ξεκινάει και η διοργάνωση, δηλαδή έρχονται όλοι μας οι αθλητές από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη, ξεκινάνε 8.30 ώρα το πρωί και μετά υπάρχουν πολλές παράλληλες δράσεις και για τον τοπικό πληθυσμό και για μικρά παιδιά και για ποδηλασία και για την Καβάλα και για την Δράμα και για τις Σέρες από όπου θα έρθουν. Θέλουμε να δώσουμε και μια άλλη διάσταση, γιατί ο τουρισμός δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα, αλλά αφορά και κάποιες άλλες εναλλακτικές μορφές, και μια τέτοια μορφή τουρισμού είναι και ο ποδηλατικός τουρισμός. Πολύ δε περισσότερο όταν η συγκεκριμένη διοργάνωση έχει ακριβώς τα γαλλικά πρότυπα ανάπτυξης του ποδηλατικού τουρισμού. Σκοπός της ποδηλατικής αυτής διοργάνωσης είναι η γνωριμία με μια συγκεκριμένη περιοχή, τους ανθρώπους της και το φυσικό της περιβάλλον. Η διαδρομή μήκους 210 χιλιόμετρων διασχίζει 20 οικισμούς και 7 δήμους. Είναι περισσότερο τουριστικού χαρακτήρα, γιατί όπως έχει υποθεί δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα έρθει πρώτος, δεύτερος ή τρίτος. Μας ενδιαφέρει να προβάλλουμε τουριστικά την περιοχή. Ενισχύουμε το δίπολο Φίλιππι-Αμφίπολη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι δύο ιστορικοί τόποι με ξεχωριστή αξία ο καθένας, ενισχύοντας ο ένας τον άλλον, και άρα μπορούμε να το ενισχύσουμε, βέβαια ταυτόχρονα και όλες τις περιοχές, το Παγκαίο, τη Δράμα, όλες τις περιοχές από όπου θα γίνει ο αγώνας. Και ξεκινώντας ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, να συγχαρώ τους εμπνευστές της ιδέας, καλή επιτυχία να έχει, τον κόσμο να το απολαύσει. Αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία μας διαφοροποιούν. Οφείλουμε λοιπόν να υποστηρίξουμε αυτή τη δράση που αναδεικνύει την ιστορία του τόπου μας, που συνδυάζει τον αθλητισμό με τον πολιτισμό και το φυσικό κάλος που έχει αυτή η όμορφη ποδηλατική διαδρομή, που δείχνει σε όλους ότι η Δράμα, όπως και ολόκληρη η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είναι μια περιοχή που αξίζει κάποιος να τη ζήσει. Δεν έχει τόσο σημασία ο συναγωνισμός μεταξύ των αθλητών όσο η συμμετοχή και η εμπειρία. Κάθε συμμετέχον καλείται να ολοκληρώσει τη διαδρομή σε τουλάχιστον 13 ώρες, ενώ δεν τηρείται σειρά κατάταξης. Ένα αθλητικό γεγονός το οποίο δεν έχει ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να διανύσουν μια απόσταση 210 χιλιόμετρων, να περάσουν από πολλά μνημεία τα οποία συγκαταλέγονται στις περιοχές και στους οικισμούς, οι οποίοι είναι 20 αν δεν κάνω λάθος. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο γίνεται και η ανάδειξη πολλών ιστορικών σημείων, γίνεται προβολή τοπικών προϊόντων, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να σταματούν σε κάποια σημεία, όπου μπορούν να δουν κάποια μνημεία, κάποιες θέσεις που έχουν ενδιαφέρον. Οπότε όλο αυτό καθιστά μία μοναδική αθλητική δραστηριότητα. Διαδρομή 210 χιλιόμετρων έχει υψομετρικά γύρω στα 900 μέτρα. Πιστεύουμε ο πρώτος ποδηλάτης να φτάσει στις 6 ώρες, γιατί θα έχουμε αυτή τη φορά τα σημεία ελέγχου, και ο τελευταίος όσο μπορεί, με χρόνο 13 ώρες.